Κατερίνα Κίτσου, την οποία ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Κίτσου. Βενιέρη, τι κάνετε? Είμαι καλά, ήδη μου έχει ανοίξει η όρεξη για την Κέρκυρα, να σας πω την αλήθεια. Μπορώ να σας πάρω αύριο μαζί μου να ζήσετε το Βενετσιάνικο Καρναβάλι, αρχικά. Με εκπλήσετε τώρα, εγώ σας κάθισα για το Πάσχα, μου το λέτε το... 6 ώρα έχουμε αναχώρηση, σας περιμένω. Έχει αύριο το πρωί αναχώρηση για την Κέρκυρα. Βεβαίως, είχαμε και σήμερα ένα λεωφορείο για Κέρκυρα, για το Καρναβάλι, και έχουμε και για αύριο, ναι. Μάλιστα, Βενετσιάνικο... Δεν το προλάβαμε φέτος, δεν πειράζει. Του χρόνου, του χρόνου θα το κάνουμε, βεβαίως, το οργανώσουμε. Ωραία, ωραία, σας περιμένουμε. Πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα από τα κλασικά, από τις κλασικές εκδρομές για το Πάσχα. Ναι, ναι. Είμαι τυχερή που το Πάσχα στην Κέρκυρα τα τελευταία 10 χρόνια είναι πραγματικά ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Πηγαίνω 10 χρόνια περίπου στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Τα πακέτα μας ξεκινάνε συνήθως από τη Μεγάλη Παρασκευή. Φυσικά, ο εορτασμός το Πάσχα στην Κέρκυρα ξεκινάει περίπου την Παρασκευή πριν του Λαζάρου. Τότε ξεκινάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις. Και κορυφώνονται σίγουρα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο που έχουμε και εμείς τα προγράμματά μας. Να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο τι συμβαίνει αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, δηλαδή, βεβαίως. Μετά θα πάμε στα επιμέρους, ναι. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να καταλάβω πού οφείλεται αυτή η επιτυχία. Δηλαδή, πέρα από το ότι το νησί είναι ένα πανέμορφο νησί που έχει επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο, οι εκδηλώσεις είναι εξαιρετικές, αλλά αυτό που πραγματικά κατάλαβα είναι ότι αυτό οφείλεται στους ίδιους τους Κερκυραίους που αυτό το Πάσχα το βιώνουν μέσα από την ψυχή τους. Δηλαδή, το περιμένουν πρώτα απ' όλα για τους ίδιους. Δεν είναι κάτι εμπορικό για αυτούς. Γιατί και οι ίδιοι λαμβάνουν μέρος σε πολλές φιλαρμονικές, σε χοροδίες, σε μουσικά σώματα, σε όλα αυτά. Mm-hmm. Η Μεγάλη Παρασκευή που φτάνουμε, δηλαδή εμείς φτάνουμε στο νησί συνήθως το μεσημεράκι, οι επιτάφιοι ξεκινάνε εκεί από το πρωί, δηλαδή συνήθως στις 12.30 ώρα είναι ο πρώτος επιτάφιος, που είναι της Αγίας Ειρήνης. Είναι στο σύνολο περίπου 32-33. Mm-hmm. Φυσικά αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη σειρά και τάξη. Σε όλα αυτά συμμετέχουν χοροδίες, μουσικά σώματα, όλες οι χοροδίες των ναών. Και πραγματικά είναι καταληκτική ατμόσφαιρα η οποία είναι μέσα στην πόλη. Δεν την έχω ζήσει, μου την έχουν μεταφέρει και είναι, είναι γεμάτη από μουσική, από ήχους, από συγκίνηση, κατάνοιξη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και όλο αυτό κορυφώνεται, δηλαδή όλος ο κόσμος και οι ντόπιοι και οι τουρίστες περιμένουν τον επιτάφιο της Μητρόπολης, ο οποίος είναι ο τελευταίος, βγαίνει στις 10 η ώρα συνήθως. Ξεκινάει από χαμηλά, είναι προς τη σπηλιά, δηλαδή κάπου χαμηλά η εκκλησία, η Μητρόπολη, και ανεβαίνει πάνω από τα μουράγια, δηλαδή ακολουθεί ένα παραλιακό δρόμο, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν έχει πολλά φώτα και το μόνο που βλέπεις είναι τον επιτάφιο, τις κοπέλες και το κλίμα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω πραγματικά. Ναι, το φαντάζομαι. Εκεί τελειώνει η Παρασκευή, η Μεγάλη Παρασκευή. Mm-hmm. Μετά το Μεγάλο Σάββατο, που και Κίκο έχουμε κορύφωση των εκδηλώσεων πλέον, ξεκινάει 6 το πρωί, που φυσικά δεν πηγαίνουμε εμείς. Είναι η αναπαράσταση του σεισμού που γίνεται στην Παναγία των Ξένων. Δεν πηγαίνετε, αν θέλει κάποιος πηγαίνει. Γιατί... Ναι. Δηλαδή σαν γκρουπάκι 6 ώρα δεν πηγαίνουμε. Αν θέλει κάποιος μπορεί να παραστεί. Mm-hmm. Είμαστε συνήθως 9 η ώρα κάτω στο κέντρο, στο Λιστόν, όπου γίνεται η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί με την περιφορά του επιταφείου. Ναι. Και θα πρέπει να σημειώσω ότι το σκήνομα είναι μπροστά από τον επιτάφιο, προηγείται του επιταφείου και αυτό ακολουθεί τη βυζαντινή λατρευτική τάξη. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν το προσέχουμε, φυσικά όλοι δεν το γνωρίζουν. Μετά φυσικά φεύγει το σκήνομα, πηγαίνει μέσα στην εκκλησία όπου το έχουν για 3 μέρες περίπου για προσκύνημα. Mm-hmm. Και μετά πάμε στο μεγάλο, στο βασικό έθιμο που όλοι πάνε να δούνε το Πάσχα στην Κέρκυρα, είναι οι μπότιδες. Στις 11 η ώρα αρχίζουν όλες οι καμπάνες, σημαίνουν χαρμόσυνα. Αυτό είναι, αυτό είναι το Σάββατο το πρωί, έτσι. Το Σάββατο στις 11 είναι η ώρα. Είναι η πρώτη Ανάσταση, όπως λέμε. Είναι η πρώτη Ανάσταση. Mm-hmm. Είναι αυτό που περιμένουν όλοι και οι τουρίστες και οι Κερκυραίοι και αρχίζουν οι μπότιδες να ξενδονίζονται από παντού. Από τα μπαλκόνια, από παντού, από τα μαγαζιά. Είναι εκπληκτικό. Αυτό συμβαίνει μόνο στο κέντρο, δεν συμβαίνει δηλαδή. Όχι, παντού. Δηλαδή όλοι οι Κερκυραίοι στο σπίτι τους ή στο μαγαζί τους θα σπάσουν εκείνη την ώρα τον πότη. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο σε ένα σημείο συγκεκριμένο που γινόταν. Το σημείο αυτό. Το συγκεκριμένο που λέτε είναι ακριβώς στο Λιστόν, εκεί στο Πεντοφάναρο. Ναι. Εκεί είναι το πιο ωραίο σημείο για να το ζήσει. Αλλά επειδή έχω τύχει και σε άλλα σημεία
μέσα στην πόλη εκείνη την ώρα, όλοι έχουν ένα κανατάκι, ένα μπότι, το οποίο το σπάνε μπροστά στο μαγαζί τους, μπροστά στο σπίτι τους. Και αυτό είναι ένα αίσθημα το οποίο έχει τις ρίζες τους, από ό,τι λένε, στην ενετοκρατία. Οι ενετοί όταν πήγαν στην Κέρκυρα, την τελευταία μέρα του χρόνου πετούσαν παλιά, μικροέπιπλα, αντικείμενα, για να ξορκίσουν το κακό, να φύγει. Ναι. Και πέραν καινούρια. Αυτό το ασπάστηκαν μετά, το πήραν και οι κυρίες, χρησιμοποιώντα τους μπότιδες. Και έτσι το συνεχίζουν και στις μέρες μας. Φυσικά έχει και ένα χριστιανικό περιεχόμενο, γιατί στο λόγο του, στον αναστάσιμο λόγο του, ο Κύριος είπε ότι συντρίψω αυτούς ως σκεύη και αραμαίος. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε και σε χριστιανικό περιεχόμενο, πάμε εκεί. Μάλιστα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το πρωί, έτσι. Είναι το πρωί, συνέχεια, το βράδυ όμως... τώρα. Πάμε Σάββατο βράδυ. Σάββατο φυσικά κάνουμε τις βόλτες μας μέσα στο κέντρο, που είναι υπέροχα. Βλέπουμε τα μουσεία μας ό,τι έχουμε στην Κέρκυρα. Και το βραδάκι, γύρω στις 10 η ώρα, γίνεται η υποδοχή του Αγίου Φωτός του Πανάγιου Τάφου στο κέντρο, στο Πεντοφάναρο, όπου μαζεύονται και οι αρχές φυσικά της Κέρκυρας. Μετά το Άγιο Φως πηγαίνει στο ναό, στην Αγία Παρασκευή, που είναι πολύ κοντά στο κέντρο. Και 12 παρατέταρτο περίπου όλο αυτό μεταφέρεται στο πάλκο, πάνω στην πάνω πλατεία. Και γίνεται εκεί η τελετή της Αναστάσεως. Εκεί είναι φυσικά και οι τρεις φιλαρμονικές της Κέρκυρας. Και μετά, εντάξει, το κλίμα είναι εξαιρετικό. Αρχίζουν τα πυροτεχνήματα, όλες μαζί οι φιλαρμονικές, νομίζω, πεανίζουν το εμβατήριο που λέγεται Γρεκή, και πραγματικά είναι κάτι το ασύλληπτο. Μάλιστα. Το έχουμε τις ρεπορτάζ πολλοί από εμάς, κάποιοι το έχουν βιώσει. Τώρα, όσοι από αυτούς οι οποίοι μας ακούνε ενδιαφέρονται, τι κάνουν με τον... Βεβαίως. Θα σας πω. Κάποια πακέτα, κάποια προγράμματα κτλ. Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι για το Πάσχα, για όλες τις εκδρομούλες μας. Κέρκυρα έχουμε τετραήμερο και πενθήμερο. Και τα δύο θα φύγουν Μεγάλη Παρασκευή, πρωί αναχώρηση. Και υπάρχουν πακέτα για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια, για ό,τι θέλει ο καθένας να διαθέσει. Θα θέλατε να σας πω ενδεικτικά κάποια... Ναι, για να ξέρει ο κόσμος κάποια... Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Δηλαδή το τετραήμερο φεύγει Παρασκευή με επιστροφή Δευτέρα. Έχουμε το ξενοδοχείο, το πρώτο είναι το Πριμαβέρα, το οποίο είναι στη Δασιά. Πάρα πολύ ωραίο, αξιοπρεπέστατο, καθαρό, περιποιημένη μονάδα, πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάνε τιμούλες από τα 185 ευρώ, με πρωινό. Με πρωινό. Υπάρχει, ναι. Αν θέλει κάποιος επιβάρης διατροφής, δηλαδή αναστάσιμο πασχαλινό, του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε το ξενοδοχείο Benitez Bay View, τριών αστέρων, πάρα πολύ ωραίο και αυτό, χρόνια συνεργασία. Στα 229 με ημιδιατροφή, πασχαλινό, αναστάσιμο, πάρα πολύ ωραίο. Μετά πάμε στο Αμαλία, και αυτό τριάρι, στην περιοχή της Δασιάς, 245. Έχουμε το Magna Grecia τεσάρι, εδώ έχουμε αναστάσιμο, δείπνο, πασχαλινό γεύμα, 269. Και έχουμε και το Λούις, το οποίο είναι λίγο πιο κοντά στο κέντρο. Το Λούις στο Τεσάρι, το Λούις Κέρκυρα, στα 335. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στα δύο τελευταία ξενοδοχεία έχουμε και τη δυνατότητα, σαφώς, να έχουμε και τετράκλινα δωμάτια, family δωμάτια, για να εξυπηρετήσουμε και τις οικογένειες που ταξιδεύουν με μικρά παιδάκια. Ωραία. Κυρία Κίτσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία περιγραφή σας, να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω. Αν δεν σας δω αύριο στην αναχώρηση, σας περιμένω το Πάσχα. Όχι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε γεια καλά. Σας, γεια σας, γεια χαρά, γεια. Focus 103,6.